Τώρα, να φύγουμε από την ΔΕΗ και να πάμε στην αυτοδιοίκηση. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στο Κοβεντάριο την Τετάρτη ο υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Θέμης Μουμουλίδης, ενώ αύριο συνεδριάζει η περιφερειακή συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Αριστεράς για τις επόμενες κινήσεις. Πλέον, Μιχάλη, έχουμε υποψήφια περιφερειάρχη στην Δυτική Μακεδονία, την πρώην Γενική Γραμματέα του ΕΣΠΑ, την κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου, η οποία διατέλεσε και προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Δημήτρη, έχουμε λοιπόν αύριο τη συνέντευξη του Θέμη Μουμουλίδη 5 ώρα στο Κοβεντάριο, όπου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να δώσουν μια πανηγυρική εκδήλωση, να υπάρξει και κόσμο δηλαδή, για να δοθεί το στίγμα ότι ο κύριος Μουμουλίδης μπορεί να έχει κάποιες, έτσι, να μην είναι γνωστός ευρύτερα γνωστός στη Δυτική Μακεδονία, όμως είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη Δυτική Μακεδονία και ότι γνωρίζει τα προβλήματά της. Τώρα από εκεί και πέρα, περιμένουμε αύριο να δούμε τις πρώτες κατευθύνσεις του κύριου Μουμουλίδη, να πει κάποια πράγματα σχετικά με το τι πιστεύει, τι θεωρεί ιδανικό για τη Δυτική Μακεδονία και κάποιες βασικές του θέσεις πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή και είναι όπως αυτή τη στιγμή έχουμε το νομοσχέδιο για τη Μικρή ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μετά τις 5 ώρα και ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου, θα αποχωρήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα γίνει μια ευρεία συζήτηση μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοβεντάριο, όπου θα διατυπωθούν θέσεις και βέβαια από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, ποιοι θα συμμετάσχουν ως σύμβουλοι υποψήφοι και βέβαια όλες οι άλλες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα όμως αύριο στις 7 έχουμε και στη Δημάρ σύσκεψη σχετικά με την συνεργασία που θα γίνει μεταξύ Δημάρ και ΠΑΣΟΚ της κεντροαριστεράς σε σχέση με το περιφερειακό ψηφοδέλτιο, όπου επικεφαλής, όπως θα είπες, θα είναι και η κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Τελικώς η Δημάρ αποδέχθηκε αυτή την πρόταση να συμμετάσχει και αυτή μαζί με το ΠΑΣΟΚ, όμως με την προϋπόθεση ότι υποψήφια την περιφερειάρχη θα προέρχονται από το χώρο της Δημάρ. Γι' αυτό γίνεται αύριο και αυτή η σύσκεψη και να αποφασιστεί. Και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Κατά πάση πιθανότητα, Δημήτρη, και οι τέσσερις θα προέρχονται από την πτέρυγα της Δημάρ για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συνεργασία, όπως λένε. Θα τεθούν κάποιες θέσεις, θα γίνουν κάποιες. Έχουν ήδη γίνει διερευνητικές επαφές κυρία Ζεμπιλιάδου για να βρει στελέχη περισσότερα και να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο, το περιφερειακό ψηφοδέλτιο που θα προέρχονται από το χώρο της κεντροαριστεράς, τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω θα είναι και κάποια ονόματα έκπληξη που θα στελεχώσουν αυτό το ψηφοδέλτιο και βέβαια θα δημιουργήσουν διαφορετικό πολιτικό σκηνικό από αυτό που έχει δημορφωθεί μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ένα στελέχη που αυτή τη στιγμή απαρτίζουν τον συνδυασμό του Γιάννη Παπαϊωδανίδη, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, αν θα υπάρχει δυνατότητα να προσχωρήσουν στο συγκεκριμένο συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές. Έχουν γίνει τηλεφωνήματα, Δημήτρη, σε όλα τα στελέχη της παράταξης Παπαϊωδανίδη. Από κάποια έχουν πει όχι, κάποιοι άλλοι το σκέφτονται και περιμένουν να πούν το τελικό ναι, αν τελικώς συμφωνήσουν να είναι με την κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου σε αυτή τη μάχη. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις και, τις επίσημες πρώτες ανακοινώσεις από το πλευρά του συνδυασμού.